στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Νατάσα Σιλιγνάκη. Καλημέρα Νατάσα, χρόνια σου πολλά. Καλημέρα Ηρακλή. Να πω ότι η Νατάσα είναι ένας άνθρωπος του βιβλίου, ξέρει το βιβλίο και το νιώθει κυρίως το βιβλίο, όχι μόνο το ξέρει, το νιώθει, το ζει το βιβλίο πολύ καλύτερα από όλους μας. Και το λέω αυτό έχοντας την γνώση της Νατάσας μέσα από τη δραστηριότητά της από μια ομάδα στο Facebook με το όνομα «Τι διαβάζουν οι άνθρωποι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης». Ναι, και γενικότερα στους δημόσιους χώρους. Είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό. Είναι 6 χρόνια η ομάδα και συνεχίζει με πάρα πολλά μέλη πια. Είναι κάτι που κάναμε έτσι κι αλλιώς κάποιοι. Παρατηρούσαμε δηλαδή όταν μπαίναμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς τι διαβάζουν οι άλλοι, παράλληλα διαβάζοντας το δικό μας το βιβλίο, γιατί πώς να περάσει η ώρα στις ατέλειωτες διαδρομές μέσα στην Αθήνα, κυρίως παλιά χωρίς το μετρό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι στο μετρό και στα λεωφορεία διαβάζουν οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Από παλιά κλασικά βιβλία, μέχρι πάρα πολύ καινούρια, μέχρι ποίηση, δοκίμια. Τεράστια ποικιλία. Έχει αποδείξει δηλαδή αυτό το εγχείρημα ότι οι άνθρωποι διαβάζουν τα πάντα. Αυτοί που διαβάζουν, διαβάζουν τα πάντα. Δεν διαφωνώ και να προσθέσω εγώ το εξής, ότι η συγκεκριμένη ομάδα, τη διαβάζουν οι άνθρωποι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι από τις ομάδες εκείνες που δικαιολογούν αυτή τη λειτουργία, τη δραστηριότητα στο Facebook. Διακρίνεται και για τη γνώση και για την αισθητική και για την αξιοπρέπεια και για την ευγένεια. Δηλαδή δεν υπάρχει όλο αυτό το κλίμα του μίζερο, του ανταγωνισμού, της σύγκρουσης, της ιδιότητας που χαρακτηρίζει πάρα πολλές ομάδες, ασχέτως της θεματικής τους αναφοράς. Ταυτόχρονα έχει ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο και το ξέρουν το βιβλίο, φαίνεται και μέσα από τις αναρτήσεις τους, τα πόστα αλλά και τα σχόλιά τους, και μου κάνει εντύπωση ότι οι περισσότερες αναρτήσεις έχουν ένα μεγάλο μνήμα σχετικών σχολείων. Ναι, είναι η ευκαιρία των μελών να σχολιάσουν τα βιβλία και οι περισσότεροι, οι ενεργοί τουλάχιστον χρήστες, διαβάζουν πάρα πολύ. Είναι καλό αυτό. Αν και οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Οι άνθρωποι που διαβάζουν πραγματικά εννοώ, που διαβάζουν περισσότερα από 1-2 βιβλία το χρόνο. Εγώ να σου πω Νατάσα τη δικιά μου αίσθηση, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς το πρωί για να πάω στη δουλειά και το μεσημέρι να γυρίσω. Μέχρι πρώτη μας κυκλοφορούσα στο χρονικό όριο μεταξύ 5 και 30 με 6 και 30 και 2 και 30 με 3 και 30 το μεσημέρι. Θέλω να σου πω τη δικιά μου εμπειρία, ότι εκείνη την ώρα 5.30 με 6.30 τα χαράματα υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι μέσα στο βαγόνι που διαβάζανε βιβλίο. Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό. Το έχω δει και εγώ κινούμενη πολύ νωρίς το πρωί, και εγώ διαβάζω πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να σου πω και μια αλήθεια. Τους τελευταίους 2 μήνες παρουσίασα σε δημόσιες εκδηλώσεις 2 βιβλία. Και τα 2 τα διάβασα στις καθημερινές μου διαδρομές. Αυτό. Τι άλλο. Είναι ο τρόπος να εκμεταλλευτείς ένα χρόνο άχρηστο στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Και είναι και ο τρόπος των ανθρώπων που διαβάζουν πολύ, όπως εμείς, να διαβάζουν κάτι παραπάνω. Και είχα και το χρόνο, να πω και την αλήθεια, είχα και το χρόνο να σκεφτώ πράγματα, δηλαδή να μπω στη διαδικασία της εκτίμησης, αξιολόγησης ή των συσχετισμών, για να μπορέσω να οργανώσω και στο μυαλό μου το περιεχόμενο αυτού της ομιλίας που θα έκανα. Δηλαδή, επειδή ήταν και η ώρα τέτοια, είχα αυτό το χρόνο να μπω βαθιά μέσα στο περιεχόμενο του βιβλίου, και πάντα να πω την αλήθεια και εμένα, αφού μην με καταγράψει κάποιος. Πώς δεν σε έχουμε φωτογραφίσει ακόμα, απορώ.
Όχι, είναι ένας φόβος, μια, στο πω έτσι, μια, όχι φόβος, δεν λένε φοβάμαι κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι κακό αυτό που γίνεται, αλλά ναι. Ξέρεις, αυτού του τύπου δημοσιότητα σε κάποιους ανθρώπους μας κάνει να νιώθουμε λίγο άβολα, γάμο του, εντάξει, ναι, με αυτή ναι. την έννοια. Όχι ότι είναι, δεν το θεωρώ κακό, γιατί γίνεται καμιά φορά τέτοιου τύπου κουβέντες, όχι, δεν το θεωρώ κακό, δηλαδή δεν εκθέτω. Μα δεν είναι κακό, ακριβώς, δεν εκθέτει κάτι. Δεν εκτίθεται κάποιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το ανάγνωσμα κυρίως μας ενδιαφέρει, όχι εκείνος που διαβάζει. Τώρα, αν τύχει και αναγνωριστεί και ο ίδιος, συνήθως αυτοί που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ή φίλους τους χαίρονται πάντως. Ναι, λέει η εμπειρία. Ναι, χαίρονται πάρα πολύ. Το ένιωσα και εγώ όταν δύο φορές υπήρχαν δύο πόστα από άσχετους ανθρώπους, από ανθρώπους που δεν ήξερα, που αναφερόταν σε δικό μου βιβλίο. Ναι, το χάρηκα το πρώτο. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, ότι ήταν πιο ευχάριστη η αναφορά αυτή παρά μια εγκομιαστική αναφορά σε ένα. Βλέπεις live τους αναγνώστες σου. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Είναι καμιά φορά αυτό, λες. Εντάξει, το έχει ανοίξει ο άλλος, το έχει διαβάσει, το πήρε και το έβαλε στη βιβλιοθήκη. Και όταν νιώθεις ότι ο άλλος, τη στιγμή που το παίρνει από το βιβλιοπωλείο μέχρι να πάει στο σπίτι του, το ξεφυλίζει ή το παίρνει από το σπίτι του για να το έχει στη διαδρομή. Μαζί του να το διαβάσει. Ναι, είναι, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο έχει να εισπράξει ένας συγγραφέας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι. Εγώ δηλώνω περήφανη αναγνώστρια πάντως και πολύ χαίρομαι που σας διαβάζω όλους εσάς. Είμαι αυτού που έλεγε ο Μπόρχες, ότι ασκαφιούνται οι άλλοι για τις σελίδες που έχουν γράψει. Εγώ νιώθω περήφανη για αυτές που έχω διαβάσει. Και να το πω έτσι, μας κάνει να νιώθουμε, να έρθουμε σε δύσκολη θέση εμείς, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι υστερούμε σε σχέση με τους αναγνώστες μας. Και κάθε άλλο. Το λέω με την εξής έννοια, ότι πάντοτε εμείς, ας πούμε, για παρακολουθήσω σε εμάς που ασχολούμαστε με το δοκίμιο, με τη μελέτη και την έρευνα, έχουμε μια, είναι ένα μερικό αντικείμενο. Δεν έχουμε πολλές φορές όλη αυτή την καλλιέργεια, το εύρος, το πλούτο που μπορεί να έχει ένας αναγνώστης. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αναγνωρίσω. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αναγνώστες που την καλλιέργειά τους, την ευρημάθειά τους, την αισθαντικότητά τους θα τα ζήλευα. Είναι μια μικρή μερίδα αναγνωστών αυτή που λες. Γενικά φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο ότι είναι ένα μικρό κομμάτι ανθρώπων που διαβάζει πολύ, διαβάζει περίπου τα πάντα. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρό δυστυχώς, πολύ μικρή κοινότητα και είναι ευχής έργων και ένα από τα πολύ καλά του διαδικτύου ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να βρεθούν μέσω διαδικτύου. Εγώ θα έλεγα, θα ξεκινούσα με αφετηρία του ευτυχώς υπάρχουν και μετά θα άφηνα σε δεύτερο επίπεδο το πώς είναι αυτοί. Θα ξεκινούσα από το ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν αυτοί και μπορούν να σηματοδοτήσουν μια κατάσταση και μπορούν με πολλούς τρόπους να στηρίξουν και το βιβλίο. Και όταν λέω, νομίζω ότι είναι αυτοί που στηρίζουν πραγματικά το βιβλίο, τουλάχιστον εδώ, και όχι οι άνθρωποι που αγοράζουν ένα-δύο bestseller το χρόνο, και αυτοί είναι πολλές χιλιάδες εκείνοι. Αυτοί είναι πάρα πολλές χιλιάδες, είναι εκατοντές χιλιάδες και δυστυχώς είναι περισσότερο. Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι όντως κάποιοι μεγάλη. Υποστηρίζουν ότι κάνει καλό στην αγορά του βιβλίου. Εγώ θεωρώ ότι κάνει κακό, αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα με πολλά παρακλάδια και σίγουρα δεν μπορείς να το ξεκόψεις και από, για παράδειγμα, από την παιδεία. Ναι, το πώς μαθαίνουμε στο σχολείο, καταρχήν να διαβάζουμε την έννοια πια, ότι το διάβασμα δεν είναι μια τυπική διαδικασία, μαθαίνουν τα αλφαβήτα, να συλλαβίζω. Η διαδικασία του διαβάσματος είναι της ανάγνωσης, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Αχ, μιλάς με μια μαμά 17χρονου που έχει δείξει τεράστιο αγώνα για να διαβάζει το παιδί της και οι φίλοι του παιδιού της και πατάς πάνω σε πράγματα που πονάνε τώρα αυτό με την παιδεία, αλλά και αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα την κάνουμε μια μέρα. Αυτό είναι το ζήτημα, να μπορούμε να διαβάζουμε, να κατανοούμε, να ερμηνεύουμε και τα λοιπά, αλλά πάση περιπτώσει από εκεί ξεκινάει η κουβέντα, ή πόσο μας στο σχολείο μαθαίνουμε να αγαπάμε το βιβλίο, αλλά πάση περιπτώσει. Νατάσα, θέλουμε κάποιες προτάσεις για δώρα. Έτσι, νομίζω ότι το βιβλίο είναι ένα πολύ καλό δώρο εν όψη των γιορτών. Νομίζω το καλύτερο. Ναι. Εγώ πάντα κάνω βιβλία δώρα, δηλαδή. Να σας πω κάποια πράγματα που... Κάποια από αυτά που διάβασα εγώ τελευταία. Μάλλον, γι' αυτά μπορώ δηλαδή να πω έτσι κι αλλιώς. Μια πολύ καλή ιδέα είναι το τελευταίο βιβλίο του Αργύρη Χιόνι. Ο Αργύρης Χιόνις, που έφυγε κιόλας τέτοιες μέρες
είναι ήδη 5 χρόνια δυστυχώς. Η εκδότριά του, η Γιώτα Κριτσέλη, της Κύχλης, συγκέντρωσε τα τελευταία του κείμενα και τα έβγαλε σε μια συλλογή με τίτλο «Έχουν σώα στα σφρένας και άλλες τρελές ιστορίες». Είναι πεζά ποίηματα ή ποιητικά πεζά, όπως θες πες το. Αγαπώ πολύ τον Αργύρη Χιόνι, είναι από τους λίγους νέους ποιητές, σύγχρονους ποιητές που αγαπώ. Αυτό είναι μια συλλογή πεζών βέβαια, αλλά είναι τόσο όμορφα γραμμένα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα διαβάσει οποιοδήποτε. Είναι λίγο αυτοβιογραφικά, λίγο μυθοπλαστικά. Έχει το κοινό του βασικά, είναι το παράλογο της ύπαρξης. Εκεί πατάει πάντα ο Χιόνις. Βάζει πράγματα όπως το τραπέζι του στο κέντρο των διηγημάτων. Παίζει με τις λέξεις, με τις φράσεις. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για κάποιον που αγαπάει τα βιβλία. Είπαμε ότι είναι από τις εκδόσεις Κύχλη, έτσι. Κύχλη, ναι. Ωραία. Κύχλη. Ωραία. Έχουν σώα στα σφρένας και άλλες τρελές ιστορίες από τις εκδόσεις Κύχλη. Ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο που διάβασα μέσα στη χρονιά ήταν «Το βάρος της Πεταλούδας» του Έρι Ντελούκα, σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου και εκδόσεις Κέλευθος. Είναι ένα μικρό, πολύ μικρό βιβλιαράκι, περίπου 100 σελίδες, μια νουβέλα για τον βασιλιά των Αγριόγειδων και τον βασιλιά των Κυνηγών. Είναι σαν παραμύθι γραμμένο, είναι μια αλληγορία για την καταστροφή που προκαλεί πολλές φορές ο άνθρωπος στη φύση και πώς η φύση μπορεί να εκδικηθεί με τον τρόπο της. Είναι πολύ πολύ, πολύ πολύ λυρικά γραμμένο και νομίζω ότι επίσης είναι πολύ ωραίο για δώρο. Είναι ένα μικρούλι βιβλιαράκι που διαβάζεται εύκολα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ εκεί το διάβασα και είναι πάρα πολύ τρυφερό βιβλίο. Τρίτη πρόταση. Τρίτο, το «Τρόποι για να γυρίζει σπίτι» του Αλεσάνδρο Ζάμπρα. Είναι σε μετάφραση, εξαιρετική μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη, από τους καλύτερους μεταφραστές που έχουμε. Να κάνω μια παρένθεση. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι έχει μια σημασία να το λέει η Νατάσα. Αυτό γιατί η Νατάσα είναι μια από τις καλές μεταφράστες. Πάμε παρακάτω. Όχι, εντάξει, δεν είμαι, αλλά ναι, νομίζω ότι μετράει πολύ στα μεταφρασμένα βιβλία. Νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ ο μεταφραστής. Εγώ πάντοτε το πρόσεχα. Και ο Αχιλλέας Κυριακίδης είναι σπουδαίος μεταφραστής, από τους πολύ σπουδαίους που έχουμε. Έχουμε όμως πολλούς σπουδαίους μεταφραστές. Το «Τρόποι για να γυρίζει σπίτι» λοιπόν του Αλεσάνδρο Ζάμπρα ξεκινάει περιγράφοντας ένα σεισμό. Το περιγράφει ο ίδιος, φαίνεται να είναι αυτοβιογραφικό, όταν είναι 9 χρονών, είναι παιδάκι. Είναι στη Χιλή, είναι και μέσα από αυτό το περιστατικό περιγράφει πώς εξελίχθηκε η ζωή του μετά από όλο αυτό. Είναι πολύ νοσταλγικό βιβλίο. Αφήνει μια μελαγχολία, μια οργή, μια πίκρα για όσους συνεργάστηκαν με τη δικτατορία της Χιλής. Και νομίζω ότι είναι από τα βιβλία επίσης που αξίζει τον κόπο να διαβάσει κάποιος. Θα βρει πολλές φράσεις να τον εκφράζουν, ακόμη και εδώ σε εμάς. Θα βρει πολλές εικόνες να τον μαγέψουν και είναι σίγουρα τα βιβλία που εγώ χαρίζω στους φίλους μου. Και από ό,τι βλέπω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ή πολύ ιδιαίτερο εξώφυλλο. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Τα εξώφυλλα των εκδόσεων Ίκαρος τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ όμορφα. Όλα. Δεν το είχα προσέξει, με αφορμή αυτό το βλέπω ότι είναι αρκετά πρωτότυπο και καλέσθητο. Δες και τα υπόλοιπα των εκδόσεων Ίκαρος, πραγματικά είναι πανέμορφα τα εξώφυλλα τους. Νομίζω ότι μια παρένθεση, τώρα φεύγουμε από τις προτάσεις, ότι το ζήτημα του εξωφύλου των βιβλίων είναι ένα από τα ζητήματα που είναι προς συζήτηση. Δηλαδή η εμπορικότητα, ας το πω έτσι, λειτουργεί σε βάρος της καλεσθησίας ή της πρωτοτυπίας που πρέπει να έχουν τα εξώφυλλα. Παλιότερα, στις προηγούμενες τυπογραφικές εποχές, το εξώφυλλο ήταν ταυτόχρονα και ένα έργο τέχνης. Ναι, είναι, έχουμε ας πούμε υπέροχα εξώφυλλα στις ποιητικές συλλογές του Καβαδία, για παράδειγμα,
πραγματικά έργα τέχνης, έχει παλιότερα. Σήμερα τα βιβλιοπωλεία κατακλείζονται από κακά εξώφυλλα. Αν πας σε πάγκους έτσι να δεις ευπόλυτα, σε πιάνει ψυχή σου, δεν σε πιάνει. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, πλέον είναι, πώς λένε, σκοτώνει την αισθητική. Έτσι. Και αυτό και ξεχωρίζουν. Αυτό, ας πούμε, είδες αμέσως σου έκανε εντύπωση. Ναι. Ξεχωρίζουν τα λίγα. Ό,τι διαφορετικό πρωτότυπο έτσι, να έχει μια καλή αισθησία σου κατευθείαν αναδεικνύεται. Ναι. Οι εκδόσεις Ίκαρος έχουν κάνει μια προσπάθεια, νομίζω, πολύ σημαντική τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχουν υπέροχα εξώφυλλα. Υπέροχα. Έχουν και πολύ καλά βιβλία, βέβαια. Ο Ίκαρος είναι παλιότερους εκδοτικούς οίκους που έχουμε και τους πολύ σημαντικούς. Αλλά έχουν και υπέροχα εξώφυλλα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη πρόταση, Νατάσα. Επόμενη. Να πω ένα διαφορετικό βιβλίο, όχι λογοτεχνία. Ένα δοκίμιο, θα έλεγα. Λέγεται «Κοινά», μια σύντομη εισαγωγή, και είναι του David Boyler. Είναι ένα βιβλίο που άρεσε πάρα πολύ στο γιο μου. Τα κοινά, να εξηγήσω λίγο, είναι αγαθά που κληρονομήθηκαν από τις προηγούμενες γενιές και είναι κοινόχρηστα. Είναι η γη, ο αέρας, το νερό, πράγματα από τη φύση, και είναι δύο κατηγορίες, τα φυσικά κοινά, τα υλικά κοινά και τα άειλα. Άειλο κοινό είναι το διαδίκτυο, ας πούμε. Ναι. Το βιβλίο αυτό λοιπόν εξηγεί με πολύ απλούς τρόπους, πολύ κατανοητούς και πολύ βασικές πληροφορίες, τι ακριβώς είναι αυτά τα κοινά και γιατί πρέπει να παραμείνουν κοινόχρηστα. Μιλάει για τα παράλογα πνευματικά δικαιώματα που μεγάλες πολυεθνικές, κυρίως στην Αμερική, επιβάλλουν στους ανθρώπους. Μιλάει για την πειρατεία, μιλάει για όλα αυτά τα σύγχρονα πράγματα που μας απασχολούν και μας το διαδίκτυο και γενικότερα όμως, γιατί είπαμε, κοινά δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, είναι μια πλατεία, ας πούμε, που τη χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και το μετέφρασε ένας φίλος μου, ο Γιώργος Θεοχάρης. Κυκλοφορεί από έναν τελείως καινούριο εκδοτικό οίκο, λέγεται Άγγελους Νόβους. Επειδή το διάβαζα κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, πρέπει να σου πω ότι όντως έχει τρομερό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ σε νέους ανθρώπους. Είναι πράγματα που πρέπει να ξέρει κανείς σήμερα. Έτσι όπως το περιέγραψες, έχω την ίδια αίσθηση. Θυμηθώ να στο χαρίσω λοιπόν. Έχουμε άλλη πρόταση, Νατάσα? Έχω άλλο έναν, θέλει, πιο νεανικό. Το πιο παλιό βιβλίο, αλλά κλασικό, το «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» του Μάρκ Χάντον, σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου και των εκδόσεων Ψυχογιός, νομίζω. Είναι ένας πιτσιρικάς με πολλές ιδιαιτερότητες, αυτό που λέμε παιδί με ειδικά χαρίσματα. Ναι. Πάρα πολύ έξυπνος, κατανοεί τα μαθηματικά σε τεράστιο σε βαθμό που δεν τα κατανοούν η συνομήλική του, όμως υστερεί στις κοινωνικές δεξιότητες. Έχει κάποιο σύνδρομο. Και προσπαθεί να βρει, ένα βράδυ βρίσκει το σκύλο του γείτονα νεκρό και προσπαθεί να ανακαλύψει μόνος του ποιος τον σκότωσε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί ρίχνει φως με πολύ χιούμορ και με μια έτσι πολύ λεπτή ηρωνία, ρίχνει φως σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα, τους ανθρώπους με ειδικά χαρίσματα. Αυτό που λέμε διάφορες μορφές δυσλεξίας, διάφορα τέτοια, ξέρεις, προβλήματα, ας πούμε, κοινωνικά, που στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, μπορούν άνετα να ενταχθούν στην κοινωνία με την κατάλληλη εκπαίδευση. Να που ξαναγυρνάμε πάλι. Πάλι στο σχολείο. Ναι, είναι ένα υπέροχο βιβλιαράκι που θα αρέσει πολύ και σε πιο νέους ανθρώπους και εμένα τουλάχιστον με συγκίνησε τρομερά. Ωραία, Νατάσα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σου στην εκπομπή και για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που μας έκανες. Να σου ευχηθούμε να έχεις καλές γιορτές με όμορφες ανθρώπινες στιγμές και καλή χρονιά. Εγώ ευχαριστώ πολύ και από μένα πάρα πολλές ευχές
Και καλή χρονιά, να είναι καλύτερη από τη φετινή, εύχομαι. Αυτό μόνο. Ευχή όλων μας αυτό, Νατάσα μου. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα.